πάμε να κουβεντιάσουμε με την κυρία Μαγδαληνή Φιλιππιάδου τώρα, η οποία είναι ειδικευόμενη ψυχίατρος και είναι και περιφερειακή σύμβουλο στην Κεντρική Μακεδονία, και θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι μεταξύ άλλων μας προκαλεί ο εγκλεισμός στο σπίτι, αυτή η υποχρέωση να μείνουμε πάρα πολλές ώρες στο σπίτι για να συμβάλλουμε έτσι με τον τρόπο μας στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το ακούσατε που το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τους Ολυμπιονίκες μας, ότι και οι αθλητές επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή την ψυχολογική πίεση, μακριά από τους χώρους στους οποίους έχουν συνηθίσει να ζουν, μακριά από τις προπονήσεις. Υποχρεωμένοι και αυτοί να μένουν πάρα πολλές ώρες στο σπίτι. Κυρία Φιλιππιάδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε, πείτε μας. Προσπαθούμε κι εμείς λίγο να συντονιστούμε με την όλη κατάσταση, γιατί για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολο, και για τους αθλητές, όπως είπατε, και για γονείς αθλητών, γιατί έχω συνομιλήσει και με κάποιους κηδεμόνες παιδιών που έκαναν αθλητισμό και πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Φοβούνται ότι θα σταματήσουν τις επιδόσεις τους, ότι το σώμα τους μπορεί να χαλάσει. Επομένως, νομίζω ότι κάθε ομάδα έχει τις δικές της προκλήσεις να αντιμετωπίσει, όποια ηλικία και αν είναι, όποιο επάγγελμα και αν κάνει, είτε ψυχολογικές, είτε λίγο και πιο σημαντικές συναισθηματικού τύπου, είτε επαγγελματικές, οικονομικές και αθλητικές φυσικά. Ναι, όλοι μας έχουμε κάποιο λόγο που πιεζόμαστε παραπάνω αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άλλος γιατί δεν αντέχει τις πάρα πολλές ώρες μέσα. Άλλος, και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κατηγορία αυτή, γιατί σκέφτεται το πώς θα του ξημερώσει η επόμενη μέρα μετά το lockdown, τι προβλήματα θα του φέρει στη δουλειά του, στα οικονομικά του, στις προοπτικές του. Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, κυρία Φιλιππιάδου? Ακριβώς αυτό λοιπόν, το κυριότερο και το βασικό συνέστημα το οποίο κρύβεται πίσω από κάθε κατηγορία όπου και αν ανήκουμε, είναι το αίσθημα της αβεβαιότητας, ότι ναι μεν έχουν πάρθει από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ σωστά μέτρα και πάρα πολύ έγκυρα και είμαστε σε πάρα πολύ καλά νούμερα σε σχέση με χώρες της Ευρώπης οι οποίες έμοιαζαν να είναι πιο εξελιγμένες σε πολλά συστήματα. Παρ' όλα αυτά όμως το αίσθημα βεβαιότητας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να νικηθεί. Είναι ένα αίσθημα το οποίο μένει μαζί σου στο σπίτι 24 ώρες το 24ωρο. Καλή ενημέρωση που έχουμε όταν είναι έγκυρη, αλλά τελικά με την αβεβαιότητα κοιμόμαστε. Επαγγελματική, κοινωνική, διαπροσωπική. Επομένως θα έλεγα ότι το να την αρνηθούμε και να πούμε ότι το κλασικό, ο ναρκισισμός που έχουμε όλοι μας, ότι εγώ ξέρω τι θα κάνω, θα βρω την άκρη, νομίζω ότι τελικά δεν είναι παρά μια αποτυχημένη αντίσταση που μπορούμε να υψώσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μια άρνηση να αποδεχτούμε ότι ναι, είμαι άνθρωπος, δεν ξέρω τελικά τι θα μου ξημερώσει αύριο, κατά πάσα πιθανότητα κανένας δεν μπορεί να μου εγγυηθεί γι' αυτό, όσο σωστά μέτρα και αν λαμβάνονται, επομένως θα πρέπει να αγκαλιάσω το αβέβαιο της ίδιας μου της ύπαρξης, δηλαδή να αντιληφθώ, όπως και σίγουρα πολλοίς κόσμος έχει υπάρξει παρόμοιες καταστάσεις, όχι ίδιες βέβαια, σε καταστάσεις κρίσεων, ότι τελικά από εκεί που νόμιζα ότι ξέρω ποιο είναι το αυριανό μου ωράριο, ξέρω τι θα μου συμβεί, έρχεται αυτή η κατραπακιά που λέμε, αυτό το χαστούκι της ζωής, και τελικά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να θυμηθούμε ποια ήταν η τελευταία φορά που ήρθαμε σε επαφή με μια παρόμοια κρίση και πώς τελικά μας έβγαλε από το πρόγραμμά μας. Και πώς τελικά τα καταφέραμε, γιατί περισσότεροι από εμάς πιστεύω είτε από κάποια ασθένεια, είτε από κάποιο διαζύγιο, διαπροσωπική δυσκολία, απώλεια δουλειάς. Όλοι έχουμε περάσει από μια κρίση, οπότε θα πρέπει να θυμηθούμε τι μας έσωσε από την προηγούμενη. Άρα να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μας στο παρελθόν, να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε πώς τη διαχειριστήκαμε και αντιστοίχως να προσαρμόσουμε στα σημερινά δεδομένα. Κάπως έτσι, δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε σαν σωσίβιο. Βέβαια αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Καλά τα λέμε, αλλά τι θα γίνει όταν ο άλλος έχει κλείσει η επιχείρησή του και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να την ξαναζωντανέψει μετά από τη λήξη όλου αυτού. Γιατί και τα μέτρα σίγουρα δεν θα έρθουν απότομα. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι περισσότεροι από εκεί πέρα που μας βλέπουν έχουν περάσει παρόμοιες κρίσεις και αν μη τι άλλο και επαγγελματικές και οικονομικές. Άρα σίγουρα θα πρέπει να βρουν ευχάριστες στιγμές, να πιαστούν από αυτές και να θυμηθούν ότι ίσως όλο αυτό τελικά κάποια στιγμή να περάσει και να μας αφήσει πιο δυνατούς. Άλλωστε, κύριε Κανελάκη, μην ξεχνάτε ότι θυμηθείτε για παράδειγμα μια δική σας πολύ σημαντική επιτυχία. Αποκλείεται να είστε σε μια δεδομένη, σίγουρη στιγμή που ξέρατε τι κάνατε. Τις περισσότερες φορές οι μεγάλες επιτυχίες, όπως και οι πολύ δυνατές εμπειρίες, έρχονται σε δύσκολες στιγμές, σε κρίσεις που δεν τις περιμέναμε και δεν μπορούσαμε να τις προβλέψουμε. Ναι, πραγματικά. Πέραν αυτού όμως, κάποια άλλα πράγματα έτσι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα βοηθούσαν τον καθέναν που πιέζεται λίγο περισσότερο, γιατί
Έχω την εντύπωση ότι από χαρακτήρα σε χαρακτήρα είναι και διαφορετική η πίεση που έχει ο καθένας μας. Υπάρχουν πιο δυνατοί χαρακτήρες, οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν καλύτερα, υπάρχουν πιο αδύναμοι χαρακτήρες, οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε που θα μας βοηθούσαν λίγο να αλλάξει η ψυχολογία μας, λίγο να ενισχυθεί η διάθεσή μας, ή αυτό εξαρτάται από τον καθέναν? Σίγουρα εξαρτάται από τις ψυχικές δεξαμενές που έχει ο καθένας και από το πόσο μπορεί να αντέξει σε μια κατάσταση πίεσης, η οποία πραγματικά θα μας δείξει τελικά και ποιοι είμαστε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε τον εαυτό μας. Αλλά γενικά, το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι να έρθει σε επαφή με αυτό που του συμβαίνει. Άρα λοιπόν, να παραδεχτεί, ναι, ότι φοβάμαι. Φοβάμαι που δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο, φοβάμαι μήπως καταστραφώ οικονομικά, φοβάμαι καταρχάς μην αρρωστήσω εγώ ή η δική μου ή το μεταδώσω κάπου. Άρα το πρώτο πράγμα που ίσως μας βοηθήσει να αποφύγουμε, να παλύνουμε λίγο από αυτή την πίεση, είναι να το αποδεχτούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή πια αυτό το social distancing, το είχα πει και σε ένα άρθρο μου, ότι είναι ευκαιρία αυτή η κοινωνική απομόνωση να μην την κρατήσουμε έτσι, να κάνουμε το social sharing, αλλά from a distance, δηλαδή μοιράζομαι, αλλά από απόσταση. Επομένως, το πρώτο βήμα ίσως θα ήταν να μοιραστούμε αυτό που αισθανόμαστε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, είτε από κοντά, αν ζούμε μαζί τους, είτε από μακριά, και να πούμε όλες μας τις ανησυχίες, γιατί τελικά έτσι θα καταλάβουμε ότι ο καθένας μέσα στην κρίση που περνάει νιώθει ότι είναι μόνος του. Αλλά έτσι θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ο καθένας μόνος του. Ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ότι όσο φοβάμαι εγώ, άλλο τόσο φοβάσαι και εσύ από την άλλη γραμμή. Άρα το να το μοιραστείς και να τον αγκαλιάσεις μαζί με τον φίλο σου ή με τον αγαπημένο σου, ίσως είναι το πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις. Και το δεύτερο βήμα είναι η σωστή ενημέρωση, όχι τα fake news που λέμε. Και φυσικά όχι και 24ωρη ενημέρωση, γιατί αυτό προκαλεί άγχος, αλλά μια τακτική ενημέρωση από έγκυρη πηγή. Τώρα αυτό είναι ένα, πολύ κρίσιμο, είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι τώρα αυτό που θίξατε, το θέμα της ενημέρωσης. Έτσι. Αυτό. Επαγγελματίας στο χώρο της ενημέρωσης θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Θεωρώ ότι ειδικά σε τέτοιες περιόδους πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος ο πολίτης για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια είναι η επόμενη μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως αντιλαμβάνομαι, μένοντας και εγώ πάρα πολλές ώρες στο σπίτι αυτή την περίοδο και βλέποντας τηλεόραση, ότι όσο περισσότερες ώρες βλέπεις τηλεόραση κάθε μέρα, τόσο πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την πίεση και αυτό το φόβο και αυτή την ανασφάλεια που ενδεχομένως σου δημιουργεί όχι το ότι θέλει ένας επαγγελματίας ενημέρωσης να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια λογική καταστροφολογίας, αλλά μέσα από αυτό το τεράστιο όγκο της πληροφορίας νιώθεις τον εαυτό σου να πιέζεται περισσότερο. Αυτό πώς το διαχειριζόμαστε? Ακριβώς, και σίγουρα αυτό θα είναι και ένα από τα φαινόμενα τα οποία θα αντιμετωπιστούν στο μετέπειτα κύμα που λέμε. Εφόσον αρθούν τα μέτρα, θα δούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα εκδηλώσουν πολλά κοινά συμπτώματα από όλη αυτή την υπερέκθεση. Και όχι μόνο στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Δεν φταίνε τα μέσα, είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Άρα, καλό θα ήταν είτε για εμάς, είτε για τα παιδιά μας, είτε ακόμα και για τους ηλικιωμένους μας, να μην ενημερωνόμαστε αυτό που λέμε διαρκώς, αδιαλείπτως και από πηγές που δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως ακριβώς και με την τεχνική που χρησιμοποιούμε στον εθισμό. Θα πρέπει να βάλουμε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα ώστε να μην εθιστούμε στο να περιμένουμε με έναν πανικό αυτή τη φορά για το τι θα ανακοινώσουν, ποια μέτρα θα πάρουν, θα είμαι εγώ μέσα σε αυτά τα μέτρα, πόσοι πέθαναν σήμερα, πόσοι αρρώστησαν, πώς θα πάει η Ελλάδα. Να ορίσουμε δηλαδή συγκεκριμένες ώρες που θα ενημερωνόμαστε, ίσως από κάποιες ειδήσεις, ίσως από κάποιο κανάλι, από κάποια συγκεκριμένη εκπομπή που προτιμούμε, προκειμένου να βάλουμε ένα όριο στον εαυτό μας, διότι ξέρετε και οι πολλές ώρες στο σπίτι δημιουργούν μια αίσθηση αναμονής. Δημιουργούμε μια θέληση να μάθουμε τι γίνεται εκεί έξω. Οπότε μοιραία θα ανοίξει το χέρι μας κατευθείαν είτε την τηλεόραση είτε το κινητό. Άρα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο και προκειμένου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποτελούν μια ευχάριστη προσμονή και όχι μια αναμονή ενός επικείμενου φόβου που απλά περιμένουμε από στιγμή στιγμή να το μάθουμε. Άρα λοιπόν ένα όριο στην 24ωρη ενημέρωση με συγκεκριμένες ώρες και από συγκεκριμένες πηγές, φυσικά και κυρίως τα παιδιά μας αυτό. Τα παιδιά μας, με προλαβαίνετε, εκεί ήθελα να πάω. Ναι. Με τα παιδιά μας τι κάνουμε? Τα παιδιά τώρα είναι ώρες ατελείωτες μέσα στο σπίτι. Και είναι ώρες ατελείωτες μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπροστά σε ένα τάμπλετ, μπροστά σε ένα κινητό τηλέφωνο. Εντάξει, κάνουν κάποια διαλύματα με λίγο διάβασμα, με λίγο διδασκαλία εξ αποστάσεως, μαθήματα εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου, αλλά οι περισσότερες ώρες είναι με τα τάμπλετ και με τα κινητά. Τα παιδιά, πώς μπορούμε να τους δώσουμε άλλα κίνητρα, άλλες παραστάσεις, άλλες δυνατότητες να κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι αλήθεια, έτσι όπως το λέτε, και βασικά νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τα παιδιά.
Επομένως, θα πρέπει να ξεκινήσει από τους γονείς. Διότι σκεφτείτε ότι αν το παιδί βλέπει τον πατέρα του, τη μαμά του, ακόμα και τον παππού του και τη γιαγιά του, διότι και 70 και 80 χρόνια άνθρωποι είναι και αυτοί δικτυωμένοι πάρα πολύ καλά. Αν λοιπόν τα παιδιά βλέπουν έναν γονέα να είναι κολλημένο στην οθόνη, μην περιμένουμε κακά τα ψέματα να κάνουν οτιδήποτε άλλο διαφορετικό. Είναι σφουγγάρια, μιμούνται στην ουσία συμπεριφορές. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να τους δείξουμε και βασικά πάνω απ' όλα να το κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το έχω συναντήσει σε πάρα πολύ κόσμο. Έχουν χαλάσει ολονών τα ωράρια. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται 3, 4, 5 ώρα τα ξημερώματα, να ξυπνάνε στις 12 από αυτούς που τουλάχιστον έχουν και τη δυνατότητα να δουλεύουν διαδικτυακά. Άρα λοιπόν, βλέπει και το παιδί στην ουσία ότι έχει αλλάξει κάτι στη ρουτίνα του σπιτιού. Επομένως, γιατί να μην χαλάσει μα και το παιδί. Πηγαίνουν και τα παιδιά σε αυτά τα ωράρια πλέον. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω. Γιατί παιδιά τα οποία είχαν συνηθίσει να κοιμούνται 10, 10 και μισή το βράδυ και να ξυπνάνε 7, 7 και 4 το πρωί, τώρα τα βλέπει να κοιμούνται 2 η ώρα το βράδυ και να ξυπνάνε 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακριβώς. Επομένως, η φράση κλειδί εδώ πέρα είναι «Δεν χαλάμε το πρόγραμμά μας, όσο αυτό είναι δυνατό». Δηλαδή, καλό θα ήταν να τηρήσουμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σαν να επρόκειτο να πηγαίναμε στο σχολείο, σαν να επρόκειτο να πηγαίναμε στο φροντιστήριο, σαν να επρόκειτο να είχαμε μια συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα. Ακόμα και αν το παιδί δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι, ή τουλάχιστον με το σωστό κωδικό να βγει, αλλά να μην μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα που πήγαινε, για παράδειγμα, μπορούμε εκείνη την ώρα να προσαρμόσουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα είτε στο σπίτι είτε μαζί του έξω για άθληση. Δηλαδή, μπορούμε να προσομοιώσουμε το τι θα έκανε υπό κανονικές συνθήκες, όσο γίνεται κατά 80%, κατά 70% να το προσεγγίσουμε μέσα στο σπίτι. Αλλά όχι να αναστρέψουμε τελείως το ωράριο του ύπνου, όπως έχουμε δει ότι γίνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, το οποίο τελικά δεν θα βοηθήσει και στις ψυχολογικές επιπτώσεις. Διότι η κόπωση και το γεγονός ότι χαλάς το ωράριό σου σίγουρα θα προκαλέσει και περισσότερο άγχος και σε εμάς και στα παιδιά. Και πολλές φορές νομίζω, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτή η αλλαγή του ωραρίου είναι και δύσκολα διαχειρίσιμη από κάποια παιδιά. Νομίζω ότι το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, μεταξύ καλοκαιριού που δεν έχουν σχολείο και επιστροφής σε συνθήκες σχολείου, όπου το καλοκαίρι για πάρα πολύ καιρό κοιμούνται πολύ πιο αργά και ξυπνάνε πιο αργά. Και μετά, όταν έρχεται η ώρα να κοιμηθούν νωρίτερα, επειδή θα ξυπνήσουν νωρίτερα, έχουν δυσκολίες με τον ύπνο. Οπότε δεν αποκλείεται, λέτε, να δούμε πάλι τέτοια συμπτώματα με τα παιδιά όταν θα ξανάρθει η ώρα να πάνε στο σχολείο. Αυτό το θεωρώ σχετικά βέβαιο, να μου επιτρέψετε, διότι αν μη τι άλλο, λόγω και του γεγονός ότι βιώνουμε μια κατάσταση που καμία γενιά που ζει δεν την έχει βιώσει, ο γονιός και ο ίδιος του θα έχει χαλαρώσει. Επομένως, δεν θα συμπεριφέρει το παιδί σε έναν απλά ένα καλοκαίρι και έλα λίγο να σε προετοιμάσω για την επιστροφή στο σχολείο. Όταν τίθενται θέματα υγείας στη μέση, η αλήθεια είναι ότι όλα τα υπόλοιπα θα έχουν χαλαρώσει. Επομένως, θα πρέπει να βάλουμε το παιδί σε μια φυσιολογική ρουτίνα, γιατί μετά η επιστροφή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, όποια στιγμή και αν γίνει αυτή. Και βασικά να πούμε ότι η αναστροφή του ωραρίου και του ύπνου έχει και άλλες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα και στη διατροφή. Ένα παιδί το οποίο κοιμάται πιο αργά, σίγουρα μπορεί να φάει και περισσότερα πράγματα από ό,τι θα έτρωγε κανονικά. Mm-hmm. Άρα και η διατροφή και η άσκηση πρέπει να συμπληρώσουν σε αυτό το κανονικό ωράριο, όσο γίνεται κανονικό τέλος πάντων, προκειμένου να μην έχουμε και σωματικές επιπτώσεις στα παιδιά, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι όλοι τρώμε παραπάνω αυτό το διάστημα. Έτσι, βέβαια, δεν μπορούμε να το, αυτό. Το βλέπει κανείς, νομίζω, και από τα σκουπίδια που βγάζουμε. το κουβεντιάζουμε καμιά φορά, ας πούμε. Και εγώ το κουβεντιάζω καμιά φορά στο σπίτι με τη γυναίκα μου και μου λέει: μα είναι δυνατόν, βγάζουμε τόσα πολλά σκουπίδια. Και βλέπουμε τι γίνεται και από άλλες οικογένειες, γιατί όταν είσαι πάρα πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, σίγουρα και στο κομμάτι της διατροφής αλλάζουν πάρα πολλά σε σχέση με τη συνήθειά σου. Έτσι ακριβώς, διότι μην ξεχνάμε ότι η αναστροφή ωραρίου, ύπνου, διατροφής κτλ. Έχει και ορμονολογικές επιπτώσεις. Επομένως, θα πρέπει να κρατήσουμε ένα πρόγραμμα σαν αυτό της κανονικότητας, όσο είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό. Τώρα, επειδή είστε και περιφερειακή σύμβουλος, όπως είπα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τρέχει η περιφέρεια έτσι, μια καμπάνια αυτή την περίοδο, μια δράση. Αυτό το κανένας μόνος, θα θέλατε λίγο να μας το εξηγήσετε, να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες γι' αυτό. Λοιπόν, και ο Περιφερειάρχης, ο Απόστολος του Τζικώστας, έχει κάνει αρκετές ανακοινώσεις για διάφορες δράσεις στα πλαίσια της καμπάνιας «Κανένας μόνος». Και στην ουσία είναι και το κυριότερο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, διότι οι πολίτες πρέπει να μένουν στο σπίτι, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να μένουν μόνοι. Και δεν μιλάμε μόνο για τους πολίτες που, όπως εμείς, έχουμε μια ψυχολογική ανάγκη να νιώσουμε ότι η πολιτεία είναι δίπλα μας, αλλά μιλάμε και για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν περισσότερες ανάγκες και προγράμματα όπως βοήθεια στο σπίτι.
Πέρα από τα υπόλοιπα που έχουν γίνει, όπως τον Dr. Button, όπως το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης, που έχει κάνει περιφέρεια και πολλές άλλες δράσεις με μάσκες και αντισηπτικά, υπήρξε μια πρόσφατη δράση, για την οποία ήμουνα και υπεύθυνη, σε συνεργασία με αναπληρωτή καθηγητή της Κλινικής Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου, τον κύριο Παπαζήση, όπου τη συντονίσαμε και μια ομάδα ψυχιάτρων δημιούργησε ψυχιατρικές εκπομπές, εκπομπές ψυχικής υγείας, οι οποίες προβάλλονται από το διαδικτυακό κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube, ήδη εδώ και κάποιες ημέρες. Μαζί με αυτές υπάρχουν και εκπομπές εκπαιδευτικές από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Και όλο αυτό ήταν μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε στον κόσμο, γιατί ακόμα κι αν ο ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί να το δει, μπορεί να το δει το παιδί του ή το εγγόνι του, πώς να φέρονται και κάποιες συμβουλές σε συνάρτηση με τον κορονοϊό, αλλά και με σημαντικά θέματα ζωής. Σεξ και κορονοϊός, έφηβοι και κορονοϊός για παράδειγμα, εθισμός στο διαδίκτυο, εθισμός σε διάφορα παιχνίδια, σε εξαρτησιογόνες ουσίες, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι που θα μείνουν στο σπίτι είναι πολύ πιο πιθανό να υποπέσουν ή να κυλήσουν, να υποτροπιάσουν στους εθισμούς τους. Ενδοικογενειακή βία και κορονοϊός για παράδειγμα, καθώς επίσης και το άγχος, τα συναισθήματα, ο ύπνος και πολλά άλλα θέματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τους πολίτες. Αυτό με την ενδοικογενειακή βία, κυρία Φιλιππιάδου, το έχουμε δει να φουντωνεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται από διάφορες πλευρές ότι όντως έχουμε τέτοια φαινόμενα και τα έχουμε και σε αρκετά μεγάλο βαθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το λέω επειδή στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε την Ολυμπιονίκη μας στη Βούλα του Κοζομπόλη, η οποία ως σύλλογος, η Ένωση των Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τρέχουν μια καμπάνια ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε τέτοια φαινόμενα όντως? Έχουμε τέτοια φαινόμενα όντως. Μην πούμε ότι φταίει ο κορονοϊός. Κανένας κορονοϊός και κανένα ψυχοπιεστικό γεγονός δεν μπορεί ξαφνικά έναν άνθρωπο ήρεμο να το μετατρέψει σε έναν άνθρωπο βίαιο απέναντι στη γυναίκα του ή και στον άντρα της. Να μην λέμε ότι είναι μόνο οι άντρες υπεύθυνοι για την ενδοοικογενειακή βία, δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν δεν φταίει ο κορονοϊός αν κάποιος από εμάς τελικά φερθεί έτσι. Πιθανότατα να ήταν μια αντίδραση την οποία θα τη βγάζαμε κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν δεν είχαμε εκτεθεί σε κάποιο παρόμοιο ψυχοπιεστικό γεγονός. Και οι συνθήκες δηλαδή είναι που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν μέσα τους να το εκδηλώσουν τώρα, Ακριβώς, σίγουρα. Σίγουρα οι άνθρωποι που το εκδηλώνουν αυτό έχουν στοιχεία διαταραχών προσωπικότητας, όπως θα πούμε, που πιθανότατα να μην είχαν καταστεί αντιληπτά. Γιατί όπως ξέρετε, η παραμονή στο σπίτι είναι ακριβώς σαν να αποκτάς ένα παιδί. Αλλάζει γενικότερα η παραμονή στο σπίτι, η καταναγκαστική παραμονή στο σπίτι, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι ή και σε μια οικογένεια γενικότερα, γιατί μπορεί ένα παιδί να γίνει επιθετικό απέναντι στους γονείς του, για παράδειγμα. Mm-hmm. Η παραμονή λοιπόν στο σπίτι αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις. Ξαφνικά αναγκαζόμαστε να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον υπό διαφορετικές συνθήκες. Συνθήκες του ότι δεν δουλεύουμε, συνθήκες ότι μπορεί να μην παίρνουμε τέτοια χρήματα, συνθήκες ότι αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου πάρα πολύ χρόνο. Πόσα ζευγάρια είναι αυτά τα οποία ναι, μένουν μαζί, αλλά μπορεί ο ένας να είναι στο άλλο δωμάτιο, ο άλλος να είναι στο σαλόνι και να μην έχουν στην ουσία καμία επικοινωνία. Ναι. Άρα λοιπόν η αναγκαστική διαμονή στο σπίτι θα φέρει πολλά ζητήματα και θα δράσει καταλυτικά, είτε ευχάριστα, και αυτούς που είναι να τους δέσει, θα τους δέσει ακόμα περισσότερο, είτε δυσάρεστα. Και όταν λέμε δυσάρεστα, δεν εννοούμε απλά να λυθεί μια σχέση ή να μην πάει καλά. Εννοούμε το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα. Το οποίο, ναι, είναι ένα κύμα το οποίο θα το δούμε να έρχεται. Δυστυχώς. Κυρία Φιλιππιάδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή απόψε. Ήταν πολύ χρήσιμη, νομίζω, γιατί μας είπατε πράγματα τα οποία απασχολούν, ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο αυτή την πραγματικά πολύ παράξενη, πολύ περίεργη περίοδο που ζούμε στην ζωή μας. Καλή Ανάσταση, εύχομαι να είστε καλά. Καλή Ανάσταση με υγεία, κύριε Κανελάκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε νομίζω ένα βιντεάκι σε σχέση με το κανένας μόνος, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά για την τελευταία επικοινωνία στο πλαίσιο της απόψινής μας εκπομπής. Σας καλωσορίσω σε αυτή την σειρά βιντεοδιαλέξεων τις οποίες διοργανώνει και θα προβληθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο YouTube κανάλι της σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης με θεματολογία που αφορά την ψυχική υγεία, αυτά που βιώνουμε, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις και τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι εν μέσω αυτής της δυσφορικής και μη φυσιολογικής κατάστασης. Και όπως θα δείτε και στις επόμενες διαλέξεις που θα ακολουθήσουν,
συνάδελφοι, ξέρετε, συνάδελφοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι θα προσπαθήσουν ο καθένας να αναπτύξουν θέματα στα οποία είναι εξειδικευμένοι και άπτονται του ενδιαφέροντός τους και αφορούν την ψυχική μας υγεία, την δύσκολη αυτή κατάσταση. Εγώ είμαι ο Γιώργος Παπαζήσης, είμαι ψυχίατρος και είμαι αναπληρωτής καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα ήθελα λοιπόν έτσι εισαγωγικά να σας περιγράψω και να συζητήσω φυσιολογικές και μη φυσιολογικές μας αντιδράσεις σε μη φυσιολογικές συνθήκες όπως είναι οι δεδομένες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί για όλους μας.